Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σημερινή συζήτηση μου δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία πριν αναφερθώ στα ζητήματα της εκπαίδευσης που αποτελούν και το κύριο θέμα της συνεδρίασης να βάλω μερικά πράγματα στη θέση τους. Είναι άλλωστε και η πρώτη δυνατότητα που έχουμε μετά από πολύ καιρό να στην Ολομέλεια της Βουλής να επιχειρηματολογήσουμε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και θα αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία. Διότι δυστυχώς πλέον το σκοτάδι της προπαγάνδας και της συκοφαντίας του παλιού πολιτικού συστήματος και των συστημικών μέσων που στηρίζει απειλεί να καλύψει τα πάντα. Και ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγκελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Φαίνονται, αλλά δεν είναι. Και στη τελική ανάλυση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάποιοι να καλύψουν τη χώρα στο σκοτάδι. Διότι θέλουν να δώσουν την εντύπωση ότι είμαστε ίδιοι. Δεν είμαστε. Εμείς ήρθαμε στην κυβέρνηση για να βάλουμε οριστικό τέλος σε όλες τις παθογένειες που μας έφεραν ως εδώ. Και ξέρετε, όλα όσα μας έφεραν ως εδώ έχουν αυτουργούς. Τις κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά και την καταστροφική συγκυβέρνηση των δύο κομμάτων για 5 χρόνια, από το 10 στο 15, κατά τη διάρκεια των οποίων χάσαμε το 25% του εθνικού μας πλούτου. Μια ανίποτη καταστροφή. Και είμαστε εδώ για να βγάλουμε επιτέλους τη χώρα από την κρίση, αλλά με την κοινωνία όρθια. Και για πρώτη φορά υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να το πετύχουμε αυτό. Αυτές τις μέρες κλείνει οριστικά ο κύκλος της πρώτης αξιολόγησης. Και θα δοθεί το πράσινο φως για την εκταμείευση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους θα διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι όχι μόνο τα έσοδα πάνε καλά και υπεραποδίδουν, αλλά ότι ήδη έχουμε μπει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το τρίτο τρίμηνο του 2016. Ενώ για το 2017 αναμένουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα προσεγγίσουν το 3%. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχουμε σταθερή μείωση της ανεργίας, η οποία, αν και υψηλά, απαράδεκτα υψηλή ακόμα, έχει μειωθεί περίπου 4 μονάδες από την ημέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση. Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει στην ώρα της, ενώ το ζήτημα του χρέους για πρώτη φορά δεν είναι ένα αντικείμενο συζήτησης εδώ μέσα, αλλά είναι αντικείμενο συζήτησης σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μέχρι το τέλος του χρόνου περιμένουμε θετικές ειδήσεις και από αυτό το μέτωπο. Ήδη χθες ο Επίτροπος Μοσκοβισσή, με δηλώσεις του, ξεκαθάρισε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένουμε μια συνολική συμφωνία με συγκεκριμένα μέτρα για την απομείωση του χρέους. Και αυτές οι δηλώσεις έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τις δηλώσεις Ρέγκλιν, που εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι εντός του 2017 η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει αξιόπιστα στις αγορές χρήματος. Και όλα αυτά δεν έγιναν από μόνα τους. Έχουν γίνει με σκληρή προσπάθεια, με σκληρή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα και με μια διαρκή έγνοια για την κοινωνία και τους πιο αδύναμους. Καταφέραμε να κλείσουμε την πρώτη και πιο δύσκολη αξιολόγηση, προστατεύοντας αποτελεσματικά τα λαϊκά στρώματα, με την προστασία της πρώτης κατοικίας, με το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση που διαρκώς ανανεώνεται και αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, με την ανακατανομή των βαρών, με τη διαρκή μέριμνα για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε και στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης.
θα διαπραγματευτούμε αποφασιστικά ώστε η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας και των εργαζόμενων. Για να αποκατασταθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που οι κυβερνήσεις της πενταετίας της καταστροφής, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, κατήργησαν την προηγούμενη περίοδο. Γνωρίζουμε βέβαια ότι και σε αυτή τη μάχη η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο θα είναι απέναντι. Καθώς έχετε ήδη προστρέξει από πέρυσι κιόλας να υποστηρίξετε ορισμένες από τις πιο ακραίες θέσεις μεταξύ των δανειστών. Θυμόμαστε την συνέντευξή σας, κύριε Μητσοτάκη, επί Αμερικανικού εδάφους, νομίζω την Άνοιξη, αλλά και την πρόσφατη ομιλία σας στην Θεσσαλονίκη, όπου επαναλάβατε ότι σκοπεύετε να επαναδιαπραγματευτείτε να διεκδικήσετε χαμηλότερα πλεονάσματα με αντάλλαγμα σαρωτικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και το τι σημαίνει στη γλώσσα σας μεταρρυθμίσεις νομίζω ότι το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες και το θυμούνται. Απολύσεις, απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους. Και εκεί ακριβώς είναι η διαφορά μας. Παρακαλώ, παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Και εκεί ακριβώς είναι η διαφορά μας. Γιατί εμείς επιδιώκουμε την απομείωση του χρέους, που άλλωστε δικαιούμαστε βάσει συμφωνίας, χωρίς να προσφέρουμε ανταλλάγματα στους δανειστές την κατεδάφιση της κοινωνίας. Σε αντίθεση με την νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, που δεν το κρύβει πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτή την κατεδάφιση. Και ξέρετε, δεν το κάνει επειδή το ζητάνε οι πιστωτές, αλλά κυρίως, και αυτό το λέει καθαρά, διότι αποτελεί τον πυρήνα της δικής σας ιδεολογίας. Γι' αυτό και είστε για άλλη μια φορά απέναντι στην πραγματευτική μας προσπάθεια να ανακτήσουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να διευρύνουμε κοινωνικά κεκτημένα. Πρώτα και κύρια όμως είσαστε απέναντι στο εσωτερικό μέτωπο. Στο μεγάλο αγώνα να σπάσουμε επιτέλους αυτή τη χώρα το αμαρτωλό τρίγωνο της διαπλοκής. Ένα τρίγωνο που εσείς δημιουργήσατε χρόνια τώρα και που σήμερα ταυτίζεστε απόλυτα με αυτό. Εδώ και ένα μήνα παίζεται από το παλιό πολιτικό σύστημα και από τα συστημικά μέσα η τρίτη πράξη ενός έργου που έχουμε δει και έχουμε ξαναδεί και έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε. Της λεγόμενης αριστερής παρένθεσης. Παίξατε τα ρέστα σας την περίοδο της πιστωτικής ασφυξίας, την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης, ότι θα οδηγηθεί η χώρα στη χρεοκοπία και θα ξεμπερδέψετε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη λαϊκή εντολή που είχε πάρει. Απογοητευτήκατε. Ήρθε το δημοψήφισμα, ήρθαν οι εκλογές, ο ελληνικός λαός σας κατέταξε στη θέση της αντιπολίτευσης και μας έδωσε εντολή για 4 χρόνια να κυβερνήσουμε τον τόπο. Παίξατε το ίδιο στοίχημα πέρυσι, στην πρώτη αξιολόγηση. Παίξατε τα ρέστα σας ότι δεν θα κλείσει. Πάλι ιτηθήκατε. Δυστυχώς για σας, αλλά ευτυχώς για τη χώρα. Και τώρα επιχειρείτε για άλλη μια φορά το ίδιο. Και το επιχειρείτε φυσικά στηρίζοντας και στηριζόμενοι από αυτούς οι οποίοι για πρώτη φορά στον τόπο καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να πληρώσουν. Καλούνται δηλαδή να είναι ίσοι απέναντι στους νόμους, όπως πρέπει να είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες. Πλέον όμως, κυρίες και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν κρατάτε ούτε τα προσχήματα. Έχετε βγει στα κεραμίδια
για να υπερασπιστείτε το πιο σκοτεινό δίκτυο εξουσίας της μεταπολιτευτικής περίοδου. Το δίκτυο εξουσίας που οικοδόμησαν οι καναλάρχες μαζί με τις τράπεζες και τα δικά σας κόμματα. Και τολμάτε εσείς αυτές τις μέρες να κουνάτε το δάχτυλο στην αριστερά, μιλώντας για το ηθικό πλεονέκτημα. Τα κόμματα που μοίραζαν ασυλία στους εαυτούς τους για να παίρνουν θαλασσοδάνεια οι ίδιοι, τα ίδια τα κόμματα, αλλά και οι μέτεροι. Τα κόμματα, και θα το θυμίσω για άλλη μια φορά, γιατί δεν έχουμε ασθενή μνήμη σε αυτόν τον τόπο, τα κόμματα της Siemens, του Χριστοφοράκου, του Τσοχατζόπουλου, των υποβρυχίων, του Κελπνό, των υποκλοπών, της παράγκας στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όλων των άλλων μεγάλων σκανδάλων. Τολμάτε εσείς να σηκώνετε το δάχτυλο? Από το πρώτο δευτερόλεπτο κάνατε ό,τι περνούσε από το χέρι σας για να ακυρώσετε τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Σαμποτάρατε τον ορισμό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Απειλήσατε υπουργούς. Προσπαθήσατε να χειραγωγήσετε τη δικαιοσύνη. Απειλείτε τώρα και δημόσιους υπαλλήλους που διενεργούν τη διαδικασία του διαγωνισμού. Φτάσατε μέχρι το σημείο να τάξετε στους καναλάρχες, σε αυτούς που στο διαγωνισμό ανακηρύχθηκαν ως υπερθεματιστές και πλήρωσαν και πληρώνουν, ότι θα τους γυρίσετε πίσω τα λεφτά. 255 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία σε περίοδο κρίσης που τα έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός. Και εσείς όχι μόνο δεν έχετε μια συγγνώμη να ζητήσετε που επί 27 χρόνια, όχι μόνο δεν πήρατε δεκάρα από αυτούς που αξιοποιούσαν τις δημόσιες συχνότητες για να προστατεύουν αυτούς και εσάς, αλλά τους δίνατε αφιδώς και δάνεια, με αέρα, όπως ομολόγησαν κάποιοι στην Επιτροπή της Βουλής. Όχι μόνο δεν έχετε μια συγγνώμη να ζητήσετε, αλλά θέλετε και να επιστρέψουμε τα χρήματα. Και τώρα που βλέπετε ότι ο διαγωνισμός προχωρά κανονικά, κάνετε ό,τι μπορείτε για να τον απονομιμοποιήσετε. Το καλοκαίρι μας κατηγορούσατε 3 μήνες ολόκληρους ότι κάνουμε ένα στημένο διαγωνισμό για να μην πάρει άδεια ο Sky του κυρίου Αλαφούζου, επειδή προβάλλει, και δεν είναι ο μόνος, προγράμματα ειδήσεων αντικυβερνητικού περιεχομένου. Αυτό λέγατε. Και μάλιστα είχε βγει και ο αντιπρόεδρός σας σε ένα κρεσέντο αυτογελιοποίησης και έλεγε: έχω στοιχεία και πληροφορίες από υπουργικά έδρανα ότι δεν θα πάρει άδεια ο Sky. Και ο Sky πήρε πρώτος άδεια. Μετά άλλαξε το τροπάρι. Και μας κατηγορούσατε ότι ο διαγωνισμός έγινε όχι για να μην πάρει άδεια ο κ. Αλαφούζος, αλλά για να πάρει άδεια ο κ. Καλογρίτσας, που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Και όταν ο Καλογρίτσας ζήτησε διευκόλυνση, έφυγε από το διαγωνισμό το επόμενο λεπτό. Δεν πήρε καμία άδεια. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, ακούστε το καλά, σε αυτόν τον τόπο θα μάθουν όλοι και πρώτα απ' όλα εσείς ότι ο νόμος ισχύει για όλους. Παρακαλώ. Ωραία. Πάει λοιπόν και η καραμέλα αυτή. Ησυχία παρακαλώ. Τώρα τι έχετε να πείτε? Εντάξει. Τι έχετε να πείτε τώρα? Για ποιο λόγο έγινε ο διαγωνισμός? Παρακαλώ. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Μήπως ο κύριος Κυριακού είναι ΣΥΡΙΖΑ? Μήπως ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Σαββίδης έγιναν ΣΥΡΙΖΑ κι αυτοί? Ή θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αλαφούζος επειδή πήρε άδεια? Κάποια στιγμή λοιπόν τελειώνουν τα επιχειρήματα. Και κάποια στιγμή ορισμένες απαντήσεις πρέπει να δοθούν.
Διότι στην προσπάθειά σας να κάνετε το μαύρο άσπρο, ή μάλλον το άσπρο μαύρο, μιλήσατε και για δήθεν μεγάλο σκάνδαλο του ΣΥΡΙΖΑ στις τράπεζες. Έχετε το θράσος εσείς να μιλάτε για σκάνδαλο ΣΥΡΙΖΑ στις τράπεζες. Ξέρετε, στο σπίτι του κρεμασμένου καλό είναι να μην μιλάνε για σκηνή. Γιατί όσο και αν ψάξετε, δεν θα βρείτε τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή του πίσω από κανένα δάνειο. Τους εαυτούς σας θα βρείτε. Τους εαυτούς σας που γονάτισαν το τραπεζικό σύστημα της χώρας, μοιράζοντας αφιδώς θαλασσοδάνεια δεξιά και αριστερά. Και αν θέλετε να βρείτε δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, θα σας πρότεινα πρώτα να ψάξετε στα δικά σας βιβλία. Για τα δικά σας δάνεια. 200 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και άλλα τόσα το Πασόκ. Και θέλετε να πιστεύετε ότι αυτά είναι δανεικά και αγύριστα. Σύντομα όμως έρχεται το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα δάνεια στα μέσα ενημέρωσης και στα πολιτικά κόμματα. Και τότε θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Και σας το λέω ξανά, ό,τι και να κάνετε, οι φίλοι και οι προστατευόμενοι σας θα περάσουν από το ταμείο και θα πληρώσουν. Είπα και ξαναλέω ότι αυτή για μας είναι μια μεγάλη τομή. Μεγάλη τομή στο πολιτικό σύστημα. Μετά από 27 χρόνια ρυθμίζεται το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Με έναν τρόπο αδιάβλητο, διαφανή, όπου όλα τα έγγραφα είναι προσβάσιμα. Με μια διαδικασία αλλεπάλληλων ελέγχων, με διαρκείς και συνεχόμενες δικλείδες ασφαλείας, που όλες έχουν λειτουργήσει διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον. Διότι εμείς δεν έχουμε αφοβηθούμε τίποτα. Το είχα εξάλλου δηλώσει πριν από 10 μέρες. Όποιος επίδοξος καναλάρχης δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να πληρώσει ή να δικαιολογήσει τα χρήματά του, θα εκπέσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Όπως και έγινε. Και ξέρετε πού φαίνεται η διαφορά μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Δεν έχουμε παρά να συγκρίνουμε αυτή τη διαδικασία με μια αντίστοιχη διαδικασία που διενεργήθηκε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ. Για τις τηλεοπτικές άδειες με το διαγωνισμό για το ψηφιακό φάσμα. Εμείς εξασφαλίσαμε 255 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω, για 4 τηλεοπτικές άδειες, όταν εσείς ξεπουλήσατε το σύνολο του ψηφιακού φάσματος για 18 εκατομμύρια ευρώ. Σε έναν διαγωνισμό όπου δεν συμμετείχανε 11 εταιρείες και τελικά 9, αλλά μία και μοναδική εταιρεία. Σε έναν διαγωνισμό όπου φροντίσατε να αποκλείσετε την ΕΡΤ για να χαρίσετε όλο το ψηφιακό φάσμα στους φίλους σας. Και βεβαίως σε έναν διαγωνισμό όπου όχι μόνο πόθεν έσχες δεν ζητήσατε, αλλά ούτε καν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα. Και θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο σας ενοχλεί πολύ. Και να κλείσω εδώ. Τα 255 εκατομμύρια ήδη διοχετεύονται για τη στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Ήδη 15.000 περισσότερα παιδιά θα πάνε φέτος στους παιδικούς σταθμούς. Ήδη έχουν πάει, έχουν ξεκινήσει 15.000 περισσότερα παιδιά σε έναν αριθμό ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια. Ήδη ξεκινάει η διαδικασία, θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου, για την στήριξη των νοσοκομείων με επιπλέον 4.000 νοσηλευτές. Και ήδη προχωράει η εκπόνηση ενός προγράμματος στήριξης νέων διδακτόρων. Αρκετά όμως νομίζω ασχολήθηκα με τις συκοφαντίες, τα ψεύδη και τις θεσμικές εκτροπές της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω να αδικήσω τη συζήτηση. Θα ζητήσω μια ανοχή όμως από τον Πρόεδρο, διότι έπρεπε να κάνω μια αναφορά. Θα έρθω τώρα ευθύς αμέσως στη συζήτηση για την παιδεία. Μια συζήτηση με ιδιαίτερη σημασία. Γιατί είναι κομβικός ο ρόλος που έχει η αναβάθμιση της παιδείας στην υπόθεση της ανάκαμψης της χώρας
και της οριστικής εξόδου από την κρίση. Διότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Πολλές φορές το έχουμε πει, είναι ταυτόχρονα και κρίση αξιών, κρίση πνευματική. Επιβάλλεται λοιπόν σήμερα να αντιπαρατεθούν στοιχεία για την παιδεία. Να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τον προσανατολισμό και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η ελληνική κοινωνία αποτιμά πάντα στις πιο υψηλές θέσεις των αξιών της στην παιδεία. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι στη χώρα μας το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν ο κατεξοχήν μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας. Ήταν ο θεσμός που επέτρεπε στα παιδιά του εργάτη, του αγρότη, του μικροτεχνίτη να σπουδάσουν, να γίνουν επιστήμονες, να ζήσουν καλύτερα. Η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση ήταν αυτή που στη χώρα μας έσπασε τα κοινωνικά στεγανά. Αναβάθμισε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και κατήργησε στην πράξη πολλά προνόμια των πορφυρογέννητων, των κληρονόμων που είχαν ως βασικό εφόδιο όχι τις ικανότητές τους, αλλά τα οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα της οικογένειάς τους, της ταξικής τους θέσης. Η δημοκρατική πρόσβαση στη γνώση, γι' αυτό μιλάμε, αυτή ήταν που τροφοδότησε την πρόοδο της χώρας και την ανάπτυξή της, και όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη. Ποιος μπορεί να παραγνωρίσει τον ρόλο της δημόσιας εκπαίδευσης στην εμπλοκή των μαζών στην πολιτική, στον αγώνα για τη δημοκρατία? Η αναφορά και μόνο στο εμβληματικό γεγονός του Πολυτεχνείου θα ήταν αρκετή. Και θα πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα πως η μαζική πρόσβαση των Ελλήνων στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη συνθήκη για κάθε αλλαγή. Γιατί καλός πολίτης είναι ο σφαιρικά ενημερωμένος πολίτης. Και έναν τέτοιον πολίτη του 21ου αιώνα πια θέλουμε να βγάζει το ελληνικό σχολείο. Έναν πολίτη που, όπως μας έλεγε ο Φερνάντ Μπροντέλ, δεν μπορεί να καταλαβαίνει όλα. Θα πρέπει να καταλαβαίνει όχι μόνο τι του γίνεται δίπλα του, αλλά όλες τις σελίδες της εφημερίδας που διαβάζει. Να μπορεί δηλαδή να συμμετέχει σε όλες τις τυχές του κοινωνικού γίγνεσθε. Να μπορούν, λέμε εμείς, οι μαθητές να κατανοήσουν πλήρως την πραγματικότητα που τους περιβάλλει. Όχι για να την αφήσουν ίδια, αλλά για να θελήσουν να την αλλάξουν, να τη φέρουν στα μέτρα των δικών τους ονείρων. Ξέρω πως αυτές τις θέσεις ενδεχομένως να μην τις μοιραζόμαστε με όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου ή να φαίνονται για κάποιους από εσάς εξαιρετικά ιδεαλιστικές. Και αυτό νομίζω ότι αποδεικνύεται και εμπειρικά, βλέποντας τη στρατηγική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα, στον χώρο της παιδείας. Μια στρατηγική, θα το πω παρά τα παχιά λόγια, υποβάθμιση στην ουσία και απαξίωσης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Πράγματα που γίνανε από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων στο όνομα τάχα της ποιότητας, της μεταρρύθμισης, του εξυγχρονισμού, της αξιοκρατίας και της αριστείας. Όμως, τα έργα και τα αποτελέσματά σας, άλλα λέω. Γιατί, κατά την άποψή μου, πραγματικά δεν είστε με την ποιότητα, αλλά με συγκεκριμένα συμφέροντα και στον χώρο της εκπαίδευσης. Οι τεράστιες μειώσεις κονδυλίων έπληξαν την ποιότητα της εκπαίδευσης, δεν την αναβάθμισαν. Οι συγχωνεύσεις των σχολείων έπληξαν την ποιότητα. Η διαθεσιμότητα των καθηγητών των ΕΠΑΛ, η κατάργηση των δημοφιλών κατευθύνσεων έπληξε την ποιότητά τους και απέκλεισε από την εκπαίδευση όσα παιδιά δεν μπορούσαν να πληρώσουν ένα ιδιωτικό ΙΕΚ, όπου έπρεπε και αυτά να αποκτήσουν πελατεία. Η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων των πανεπιστημίων διέλυσε τις διοικητικές τους υπηρεσίες και έπληξε την ποιότητά τους. Οι κακές εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στα ιδιωτικά σχολεία πλήττουν την ποιότητα της δουλειάς τους. Τα έργα σας λένε επίσης άλλα και σε ό,τι αφορά το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων. Δεν είστε πραγματικά μεταρρυθμιστές. Οι μεταρρυθμίσεις σας, ιδίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κυρίως αναφέρομαι στις
μεταρρυθμίσεις εκείνες που έγιναν στην αρχή της συγκυβέρνησής σας. Ήταν μεταρρυθμίσεις που έκρυβαν έναν ιδιότυπο συμπλεγματισμό απέναντι στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και για να θυμηθώ και το μόνιμο θεατρικό έργο, μια λογική αρχοντοχωριάτη. Γιατί τα συμβούλια Ιδρύματος στα Πανεπιστήμια ήταν κακές αντιγραφές ξένων δομών. Γιατί δεν εφαρμόστηκαν με διάλογο, αλλά ως ομοίη επιβολή. Αυτό δεν είναι μεταρρυθμιστική λογική. Εμείς θέλουμε τους φορείς της εκπαίδευσης και την κοινωνία μαζί μας, ακριβώς επειδή θέλουμε μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές που να ριζώσουν και όχι να στήσουμε πάνω τους πολιτικές καριέρες. Τα έργα σας λένε επίσης ότι δεν είστε ούτε με την αξιοκρατία, αλλά με την ευνοιοκρατία. Τα συμβούλια Ιδρύματος απέρριπταν υποψήφιους Πριτάνης με πολιτικά κριτήρια και με ερωτήσεις πολιτικών φρονημάτων. Μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας έφτασε να ακυρώσει εκλογές στα πανεπιστήμια λόγω παρατυπιών. Αυτή είναι η αξιοκρατία σας. Τα έργα σας επίσης λένε άλλα, γιατί δεν είστε όπως μας έχετε πει πρόσφατα με το καλό δημόσιο σχολείο, αλλά υπέρ μιας γενικής λογικής ιδιωτικοποίησης. Γιατί οι ιδιαίτερες σχέσεις σας με ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων σας έκαναν να υποστηρίξετε τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων των καθηγητών των ιδιωτικών σχολείων και μαζί να τους στερήσετε τα εχέγγυα που είχαν για να κάνουν ανεπηρέαστη το λειτουργήμά τους. Και γι' αυτό εμείς αποκαταστήσαμε τα δικαιώματα αυτά και το πλαίσιο εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Και τέλος, δεν είστε ούτε με την αριστεία, που τόσο πολύ προβάλλεται, αλλά είστε με τον ελιτισμό. Άλλο πράγμα η αριστεία και άλλο ο ελιτισμός. Είστε με τα ακριβά σχολεία των λίγων. Είστε υπέρ της διατήρησης της κοινωνικής διάκρισης. Εμείς είμαστε υπέρ της ποιοτικής εκπαίδευσης των ίσων. Προσέξτε, όχι των ίδιων, των ίσων. Των ίσων ευκαιριών, που στόχο και ορίζοντά τους έχουν και το ίσο αποτέλεσμα. Και γι' αυτό καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Και καταφέραμε να κρατήσουμε τη χρηματοδότηση της παιδείας, παρά το ότι είχαμε έναν προϋπολογισμό μιας πιο ήπιας, αλλά προσαρμογής, δημοσιονομικής προσαρμογής. Ενώ η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου είχε υπογράψει πως το 2018, σε δύο χρόνια δηλαδή από σήμερα, τα κονδύλια της παιδείας θα έπεφταν στο 1,8% του ΑΕΠ. Εμείς τα κρατήσαμε στο 2,8. Όχι πως είναι υψηλό ποσοστό, αλλά τουλάχιστον τα συγκρατήσαμε. Και βεβαίως να θυμίσω ότι όλα όσα εξαγγείλατε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και μάλλον δεν το αποκρύπτετε, προφανώς για να υλοποιηθούν προϋποθέτουν νέες περικοπές στην παιδεία. Ύψους 800 εκατομμυρίων συνολικά, από πού θα τα βρείτε. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω και κάτι ακόμα. Εσείς που περιφέρετε περίτρανα το κουστούμι του Ευρωπαίου, εσείς που από την Ευρώπη αφήνετε στην άκρη τον διαφωτισμό και τους αγώνες των ευρωπαϊκών λαών και κυρίως αναφέρεστε στο πλαίσιο το κανονιστικό της λιτότητας και στους κανόνες των τελευταία χρόνια, θέλω να μας πείτε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα έδινε 1,8% του ΑΕΠ για την παιδεία και θα ήθελε να ονομάζεται ευρωπαϊκή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς επιλέξαμε να κινηθούμε σε μια διαδικασία μεταρρύθμισης της παιδείας σε δύσκολες συνθήκες, αλλά με τον πλέον ορθό τρόπο. Όχι με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Γι' αυτό και επιλέξαμε να ρίξουμε πρώτα βάρος στη βάση του εκπαιδευτικού συστήματος. Στα πόδια του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο σχολείο και μάλιστα στο δημοτικό. Αντίθετα με την πρακτική του να ξεκινούν οι αλλαγές από την ανώτατη βαθμίδα για λόγους εντυπωσιασμού και επικοινωνιακούς. Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός σχολείου για όλους και για όλες, που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες και δεν θα διευρύνει τις ταξικές και πολιτισμικές διαφορές. Ένα σχολείο δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό, ανθρωπιστικό.
που θα αναδεικνύει τα ταλέντα και τις δεξιότητες των παιδιών και δεν θα τις ισοπεδώνει, που θα ενθαρρύνει τη συλλογική βελτίωση και τη συλλογική πρόοδο των μαθητών. Γιατί εμείς το πιστεύουμε βαθιά. Κανείς δεν αριστεύει μόνος του. Όλοι στηρίζονται, είτε το αναγνωρίζουν είτε όχι, σε πράγματα που έχουν προκύψει ως συλλογικό έργο. Στις γνώσεις, στις υποδομές, στην κουλτούρα. Δεν παραγνωρίζουμε τον προσωπικό κόπο καθενός, αλίμον. Μα εμείς θέλουμε ένα σχολείο που να δίνει τις δυνατότητες σε όλους να μπορούν να γίνουν άριστοι. Και έχουμε ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Πρώτα και κύρια, αποκαταστήσαμε την κανονικότητα στα σχολιά μας μετά από 7 και πλέον χρόνια. Όλα τα σχολεία φέτος, για πρώτη φορά, άνοιξαν χωρίς ελλείψεις σε βιβλία και καθηγητές. Και πρώτη φορά έγιναν τόσες πολλές προσλήψεις τόσο νωρίς, ακόμα και στα πιο ακριτικά χωριά, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα νησιά μας. Πρώτη φορά τα σχολεία ξεκίνησαν κατευθείαν με εξάωρο πρόγραμμα. Και ξέρετε, όσο και αν θέλετε να τα κρύβετε αυτά, η κοινωνία τα καταλαβαίνει, διότι στέλνει τα παιδιά της και βλέπει τι γίνεται. Και πρώτη φορά ξεκίνησαν τα σχολιά μας με τα βιβλία στη θέση τους. 24 εκατομμύρια βιβλία από τα μέσα του καλοκαιριού είναι σε όλα τα σχολεία μας. Δεν μοιράσαμε εμείς για μια ακόμη φορά φωτοτυπίες φέτος. Και κάτι ακόμη. Φέτος πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο νόμος που δίνει η προτεραιότητα στις προσλήψεις του εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής, όπου συνολικά θα προσληφθούν 9.100 εκπαιδευτικοί. Εμείς θέλουμε και αυτά τα παιδιά με τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες να μπορούν να είναι περήφανα για τον εαυτό τους. Θέλουμε και οι δικοί τους γονείς να είναι χαρούμενοι και να τα βλέπουν να προοδεύουν. Γι' αυτό και φροντίζουμε για αυτά τα παιδιά να φτιάξουμε ακόμη και ειδικό επαγγελματικό λύκειο για να είναι δημιουργικά, για να ζουν μια ζωή δική τους. Όχι μια ζωή δανεισμένη και εξαρτημένη από τους άλλους. Εφαρμόζουμε επίσης το ολοήμερο νηπιαγωγείο. Έχουμε περισσότερα τμήματα και μάλιστα με λιγότερα νήπια σε κάθε τμήμα από πέρυσι. Προχωρήσαμε στη γενίκευση του νέου τύπου ολοήμερου σχολείου. Πλέον όχι μόνο το 1/3 των δημοτικών, αλλά όλα τα σχολεία θα μπορούν να λειτουργούν ως ολοήμερα, εμπλουτισμένα με νέα μαθήματα. Επομένως, όχι απλώς δεν καταργούμε τα ολοήμερα, όπως μας κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία, αλλά τα διευρύνουμε και τα αναβαθμίζουμε. Και μια που λέμε για το σχολείο, τρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτό το σημείο και στο ζήτημα που πολύ στραβά έχει ανοίξει την επικαιρότητα, το ζήτημα των θρησκευτικών. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν μπορεί να έχει πια ομολογιακό χαρακτήρα. Σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά ούτε οι ώρες του μειώνονται, ούτε μάθημα επιλογής γίνεται, ούτε χάνεται η βασική αναφορά στο ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού είναι το κυρίαρχο στη χώρα μας και καθοριστικό στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτισμικής μας ταυτότητας. Ωστόσο, το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία, ιδίως στις μέρες μας, όπου στα σχολιά μας δεν φοιτούν μονάχα παιδιά ενός δόγματος ή μιας θρησκείας, οφείλει να κάνει τους μαθητές πρωτίστως να κατανοήσουν την θρησκευτικότητα ως πτυχή της κοινωνικής πραγματικότητας. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι την ευθύνη για το περιεχόμενο της διδασκαλίας έχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που οφείλει βεβαίως να λαμβάνει υπόψη του όλες τις απόψεις, κυρίως όμως οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά και της θεολογίας. Φέτος λοιπόν στα σχολιά μας θα ξεκινήσουν δοκιμαστικά τα νέα αναλυτικά προγράμματα, στα οποία κατέληξε μετά από πολύ χρονοδιάλογο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο διάλογος δεν θα συνεχιστεί. Στο τέλος της χρονιάς θα αξιολογηθούν και θα καταγραφούν οι όποιες παρατηρήσεις και τυχόν διορθώσεις, ώστε να ξεκινήσει και η συγγραφή του κατάλληλου σχολικού βιβλίου. Σε αυτό το διάλογο
προφανώς και είναι ευπρόσδεκτες οι απόψεις της Εκκλησίας. Αλλά η τελική κρίση θα γίνει, και θέλω να πιστεύω σε πνεύμα σύνθεσης και συνεννόησης, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σεβόμαστε την Εκκλησία. Αναγνωρίζουμε την αδιαφυσβήτητη παρουσία της στη συνείδηση του λαού μας, μέσα στο διάβα της ιστορίας του. Συζητούμε όμως μαζί της σε πνεύμα σεβασμού, αλλά και διακριτών ρόλων. Και σήμερα ειδικά αναγνωρίζουμε στην πλειονότητα των ιεραρχών το σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει, στην πλειονότητα επαναλαμβάνω, το σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει το προσφυγικό ζήτημα. Και η συνεννόησή μας εδράζεται για μας στην αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους. Όχι των ανθρώπων, αλλά του κράτους ως θεσμού. Και περιμένουμε, θα ήθελα πραγματικά να ακούσω με ενδιαφέρον τι θέση παίρνουν και όλα τα κόμματα, όλες οι πολιτικές πτέρυγες για το ζήτημα αυτό. Ανοιχτά, σήμερα εδώ. Όλοι οι υποστηρικτές της φιλελεύθερης ατζέντας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συνεχίζουμε τις αλλαγές στη βάση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και με τις αλλαγές που προγραμματίζουμε στο γυμνάσιο. Αλλάζουμε τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου. Ορίζουμε πως οι προαγωγικές εξετάσεις δεν θα γίνονται σε τόσα πολλά μαθήματα πια, ώστε το σχολείο να είναι ένα εξεταστικό κάτεργο, αλλά θα γίνονται μόνο σε 4 μαθήματα. Και σε όσα παιδιά δεν πετυχαίνουν, θα τους προσφέρουμε άμεσα επιπλέον ενισχυτική διδασκαλία και θα δίνουν ξανά εξετάσεις σε 15 μέρες. Και όλα αυτά όχι επειδή είμαστε με τη λογική της ίσονος προσπάθειας και με το λαϊκισμό, όπως μας καταλογίζουν στελέχη της αντιπολίτευσης, αλλά επειδή για μας είναι αδιανόητο τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, την ευαίσθητη ηλικία του γυμνασίου, να μαθαίνουν πως η αξία της γνώσης είναι να πετυχαίνει σε αναρρύθμιτες καταπιεστικές εξετάσεις. Ενδεχομένως το δικό σας ιδανικό για το σχολείο ήταν αυτό. Το σχολείο των παιδιών που δεν χαίρονται, που δεν μαθαίνουν να αγαπούν τη μάθηση, να αγαπούν τη γνώση, των παιδιών που χάνουν την εφηβεία τους σε ένα σχολείο που θέλει να τα κάνει όλα ίδια. Για μας όμως δεν είναι αυτό το ιδανικό σχολείο. Συνεχίζουμε το διάλογο και παραλάβαμε τα πορίσματα της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου. Πήραμε και αυτά της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, που πέτυχαν μάλιστα μια ευρεία συνένεση, πράγμα σπάνιο στις μέρες μας, και με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, και χαιρόμαστε ειλικρινά γι' αυτό. Και θα συνεχίσουμε το διάλογο και στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας άμεσα. Και ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που θα οδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες στο πανεπιστήμιο χωρίς την φοβερή και εξαιρετικά αγχωτική κρίση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα σύστημα με στόχο να απαλλάξει το Λύκειο από το να είναι ένα σκέτος προθάλαμος των πανελλήνιων εξετάσεων και να του δώσει έναν αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο. Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να είναι ένας στόχος που να παλέψουμε να τον υλοποιήσουμε. Και με ένα βασικό στόχο. Τα παιδιά που θα έχουν βγει από το νέο σχολείο, που θα τους επιτρέψει, να τους επιτρέπει αυτό το νέο σχολείο να ανοιχνεύουν τις πραγματικές τους κλίσεις και στη τελική ανάλυση να σπουδάσουν αυτό το οποίο θέλουν να σπουδάσουν και όχι αυτό το οποίο πρέπει να σπουδάσουν. Και πιστεύω ότι τότε θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε και αυτό το φαινόμενο των αιώνιων φοιτητών. Διότι μας κατηγορείται χρόνια γι' αυτό. Το ζήτημα δεν είναι να κόψεις τους αιώνιους φοιτητές. Το ζήτημα, κατά την άποψή μου, είναι να καταφέρουμε να μην γεννάει το Πανεπιστήμιο αιώνιους φοιτητές. Και ξέρετε, αυτό πρωτίστως θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αλλάζοντας το σύστημα των εξετάσεων. Το σύστημα ρουλέτα των πανελλήνιων εξετάσεων, που σμπρώχνει μαθητές
να γίνουν φοιτητές σε πανεπιστήμια που δεν αγαπούν τη γνώση που εκεί διδάσκεται. Και να κάνουμε και κάτι βεβαίως για να εξαφανιστεί αυτό το φαινόμενο και πριν αλλάξει το σύστημα των εξετάσεων. Ήδη 2.700 προπτυχιακοί φοιτητές θα παίρνουν από φέτος υποτροφίες από 400-520 ευρώ το μήνα για μια τετραετία, ώστε τουλάχιστον σε αυτούς που είναι εξαιρετικά ικανοί αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους για να δουλεύουν, για να ζουν, να τους δίνουμε τη δυνατότητα να σπουδάζουν. Και μαζί ξεκινάμε πρόγραμμα στέγασης οικονομικά αδύνατων φοιτητών σε διαμερίσματα που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Και σχεδιάζουμε διαγωνισμούς για να χτιστούν επιτέλους νέες φοιτητικές εστίες. Γιατί, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση αυτή εγγυάται πως αυτή τη χώρα όποιος έχει την ικανότητα να σπουδάσει θα έχει πια και την δυνατότητα να σπουδάσει. Θα είμαστε δίπλα του εμείς, θα είναι δίπλα του η ελληνική πολιτεία. Θα είναι δίπλα σε όλα τα παιδιά, διότι έχει κάνει πολύ μεγάλες θυσίες ο ελληνικός λαός και αυτές οι θυσίες δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Και για αυτά τα παιδιά που με το αίμα και τις θυσίες του ελληνικού λαού σπουδάζουν, που έχουν το όνειρο, την ευγενική φιλοδοξία να μείνουν σε αυτή τη χώρα και να δουλέψουν εδώ για να ανέβουμε όλοι λίγο ψηλότερα, για αυτά τα παιδιά κάνουμε και κάτι ακόμα. Δίνουμε φέτος 81 εκατομμύρια για υποτροφίες, για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές, για να μείνουν οι νέοι επιστήμονες εδώ. Ιδρύσαμε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας, που θα είναι το νέο σπουδαίο εργαλείο για την υποστημονική έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όπως και για την δημιουργία του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας. Και δίνουμε σε αυτό, φέτος, σε περίοδο κρίσης, 240 εκατομμύρια ευρώ την ερχόμενη τριετία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να χρηματοδοτήσει τα σχέδια και τα όνειρα των επιστημόνων αυτής της χώρας, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη λογική του brain drain και να πάμε στη λογική του brain gain. Να μην χάνουμε μυαλά, να κερδίζουμε μυαλά, να γυρίσουν πίσω ή να μείνουν στη χώρα, να μην φύγουν άλλοι επιστήμονες, υψηλά εξειδικευμένοι, το πιο σημαντικό δυναμικό για να ξαναστήσουμε τη χώρα στα πόδια της. Για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται και μια ριζική ενίσχυση του δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας. Και γι' αυτό για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια γίνονται επιτέλους προσλήψεις μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. 500 πέρυσι και άλλοι 500 φέτος. Γι' αυτό δίνουμε 100 νέες θέσεις ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα. Είναι νομίζω μια αρχή, μια σημαντική αρχή. Και συγχρόνως λαμβάνουμε όλες τις μέρημνες για την γενική ενίσχυση του ελλιπούς προϋπολογισμού των ΑΕΗ, για τα ελληνικά πανεπιστήμια που σε όλες τις μετρήσεις, ακόμα και αν υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τα κριτήρια των μετρήσεων αυτών, προσέξτε, βρίσκονται στο κορυφαίο 5% σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό γίνεται παρά τις περικοπές και αυτό γίνεται χάρη στο φιλότιμο και στην εργατικότητα των ανθρώπων του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Καθηγητών, ερευνητών, διοικητικού προσωπικού, ακόμη και των νέων διδακτόρων, που ως τώρα δίδασκαν εντελώς δωρεάν κάποια μαθήματα για να αποκτήσουν διδακτική πείρα και από φέτος προβλέψαμε και για αυτούς να παίρνουν ένα αντιμίσθιο. Διότι το δημόσιο πανεπιστήμιο αποτελεί τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη, τον πυρήνα της παραγωγής γνώσης και καινοτομίας. Και καλά θα κάνουν αυτό να το θυμούνται όσοι είναι υπέρμαχοι της απόψεως ότι πρέπει πάση θυσία στη χώρα να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέρετε, τα κορυφαία πανεπιστήμια σε παγκόσμια κλίμακα, στην πλειοψηφία τους είναι δημόσια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σας το λέμε γιατί πάλι ο ευρωπαϊσμός σας αποδεικνύεται εν μέρη κούφιος ή μονομερής, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι ευρωπαϊκή παράδοση.
Το μεγάλο δίκτυο ισχυρών πανεπιστημίων δημόσιο είναι. Εκεί όπου το κάθε κράτος στην Ευρώπη τα διαφύλαξε έως κόρη οφθαλμού και επένδυσε σε αυτά. Εσείς όμως αυτό το παράδειγμα δεν το μάθατε. Εσείς έχετε στελέχη, έχετε αντιπροέδρους που τρέχουν πίσω από δημόσιες εκδηλώσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και λένε πως τα ιδιωτικά όποιας μορφής είναι υπέρτερα των δημοσίων πανεπιστημίων. Στην ποιότητα, στις διακρίσεις, στη διαφάνεια. Και όταν τέτοια ιδρύματα ιδιωτικά κατηγορούνται για τεράστια χρέη, ακόμα και για κακουργήματα όπως πλαστογραφίας, και το Υπουργείο Παιδείας αναστέλει τη λειτουργία τους, δεν βρίσκεται να πείτε ούτε μια κουβέντα. Και όσοι προβάλλουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως πανάκια, έχουν άραγε να ρωτηθεί γιατί οι απόφοιτοί μας από το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, το τόσο κατασυκοφαντημένο, οι απόφοιτοί μας με διδακτορικά μάστερ ή απλά πτυχία είναι τόσο περιζήτητοι παντού στην Ευρώπη. Γιατί παίρνουν ποσοστιαία τόσες πολλές υποτροφίες στα ευρωπαϊκά αλλά και στα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Γιατί οι δικοί μας επιστήμονες καταφέρνουν και προκρίνονται στα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, φέρνοντας τα ιδρύματά τους και στη χώρα μας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Γιατί οι δικοί μας ερευνητές είναι ενεργά μέλη τόσων πολλών διεθνών ερευνητικών κέντρων. Δεν μπορεί λοιπόν. Κάτι καλό θα έχει κάνει και αυτό το ταλέπορο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο που τόσο πολύ το έχετε συκοφαντήσει αυτά τα χρόνια. Εμείς λοιπόν προχωράμε. Φέρνουμε νόμο για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά που κατατίθεται άμεσα και θέτει οριστικό τέλος σε ένα άναρχο τοπίο εμπορευματοποίησης της παιδείας. Και έχει εδώ μεγάλη σημασία να διευρύνουμε τη σύνδεση των ελληνικών δημόσιων πανεπιστήμιων με το εξωτερικό και να γίνει η Ελλάδα θελκτική στο μεγάλο πλήθος των ξένων φοιτητών και των ερευνητών που ακολουθούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Είναι φυσικά στα σχέδιά μας η ενίσχυση τέτοιων προγραμμάτων από τα ελληνικά ΑΕΗ και ΤΕΗ και το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τους πόρους που θα διατεθούν ένα ίδρυμα για την ενίσχυση και την δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων. Και είναι ακριβώς αυτή η πολιτική της στήριξης του Δημόσιου Πανεπιστήμιου και των Δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων που μπορεί να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό αυτού που ονομάζουμε δίκαιη ανάπτυξη. Γιατί να μην το ξεχνάμε. Το πιο ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα τελικά είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι οι άνθρωποι της. Τα υψηλά προσόντα του δυναμικού της και αυτό το πλεονέκτημα πρέπει να το καλλιεργήσουμε ώστε να οικοδομήσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην υψηλή προστιθέμενη αξία, στην καινοτομία και την ποιότητα. Όχι στους χαμηλούς μισθούς και στη συντριβή της κοινωνικής πλειοψηφίας όπως οραματίζεται η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουμε εμείς την κοινωνία του ενός τρίτου. Την κοινωνία των ελίτ και των πληβίων. Θέλουμε μια κοινωνία καθολικής ευημερίας, δικαιοσύνης και ισότητας. Σε αυτές τις αρχές στηρίζουμε τις προσπάθειές μας για τη μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση όμως που δεν είναι μια στιγμή ή ένα νομοσχέδιο, αλλά θα είναι μια διαρκής διαδικασία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να κλείσω με δύο μόνο αναφορές. Η μία αναφορά είναι για τους ανθρώπους του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους ερευνητές, τους εργαζόμενους. Και όλους αυτούς και αυτές θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω. Γιατί πάντων χρημάτων μέτρο άνθρωπος και το δικό τους μέτρο είναι, το ξέρουμε πολύ ψηλά, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτά τα 6 χρόνια. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με πενιχρά μέσα, με πολύ χαμηλούς μισθούς, κάνουν αυτό που πρέπει για να στηρίξουν το πιο σημαντικό πράγμα, την εκπαίδευσή μας, τον πολιτισμό μας. Με αυτούς τους ανθρώπους εμείς θέλουμε να δουλέψουμε. Αναγνωρίζουμε τον αγώνα τους
είναι και δικός μας αγώνας. Η δεύτερη αναφορά είναι στον πιο δυναμικό και ευαίσθητο παράγοντα της εκπαίδευσης. Τα παιδιά. Αυτά που η εκπαίδευση πρέπει να τα γεμίζει πρωτίστως με χαρά και με έμπνευση, με αγάπη για τη γνώση. Και όχι μόνο με δέσμευση και άγχος. Για τα παιδιά λοιπόν θα θυμίσω κλείνοντας λίγες λέξεις ενός σπουδαίου συγγραφέα, του Χαλίλ Κιμπράν. Λέξεις που σημαδεύουν ίσια στο δικό μας ιδανικό για την παιδεία και που θέλουμε να συνοδεύουν το έργο των δασκάλων και των γονιών. Έλεγε λοιπόν ο Κιμπράν, τα παιδιά δεν είναι δικά σας παιδιά. Είναι η γη και οι κόρες της λακτάρας της ζωής για τον εαυτό της. Μπορείτε να τους δώσετε την αγάπη σας, όχι όμως τη σκέψη σας, γιατί έχουν τις δικές τους σκέψεις. Μπορείτε να πασχίσετε, να τους μοιάσετε. Μην προσπαθήσετε όμως να τα κάνετε να σας μοιάσουν. Γιατί η ζωή δεν πηγαίνει πίσω, ούτε μένει στο χθες. Σας ευχαριστώ.